Φρένο στου ακροτηριασμού βάζει η μέθοδο μεταμόσχευση που εφαρμόζεται σε εξειδικευμένο κέντρο στην Περούτζια από Ιταλού επιστήμονε. Με μεταμόσχευση από το ίδιο δέρμα του ίδιου του ατόμου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει και απόρριψη. Με τη μεταμόσχευση όχι μόνο σώζεται το πόδι ενός ασθενούς, αλλά μειώνεται αισθητά και το κόστος που υπολογίζεται στις 3.000 ευρώ, ενώ για έναν ακροτηριασμό στην Ελλάδα το κόστος ξεπερνάει τις 14.000. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί ακροτηριασμοί λόγω γάγκρας που ξεκινάνε από ένα πάρα πολύ απλό χτυπηματάκι ή κοκκίνισμα που μπορεί να εμφανίζεται στο πόδι του ατόμου που έχει ζαχαρόδι διαβήτη. Από το ζαχαρόδι διαβήτη συμβιώνονται κάθε 24 ώρες παγκοσμίως 200 ακροτηριασμοί και τυφλώνονται 180 άτομα. Όσον αφορά το σαχαρόδι διαβίτη, φέτος για πρώτη φορά ο διαβίτη της εγκυμοσύνης θα χρησιμοποιηθεί ως ένα μοντέλο με το οποίο πρέπει να προσεγγίζεται σφαιρικά τόσο ο διαβήτης ως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και οι επιπλοκές οι οποίες εμφανίζει η διαβητική εγκυμονούσα. Αυξηδικές τάσεις στην Ελλάδα εμφανίζει ο καρκίνος του θυροειδούς με πιθανές αιτίες στους περιβαλλοντικούς παράγοντες ενώ σύμφωνα με του επιστήμονε, ακόμη και σήμερα ενοχοποιείται η πυρηνική καταστροφή στο εργοστάσιο του Τσέρνου. Nobel. Η εταιρεία μα έχοντα την επιστήσια για την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του θροϊδούς έφτιαξε ένα πρόγραμμα καταγραφή των ασθενών για τον καρκίνο του θροϊδούς. Στο συνέδριο ενδοκρινολογίας που διεξάγεται στο Μακεδονία Παλάς και ολοκληρώνεται στι 12 Μαου, θα παρουσιαστούν και νέε θεραπείε στη θυροειδή οφθαλμοπάθεια.